Γεια σας, βρισκόμαστε στα 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη προς την Καβάλα. Είμαστε στη λίμνη Βόλβη λοιπόν, όπου και εκτός από το kitesurfing και το windsurfing στα λιμνήσια νερά μπορούμε να ασχοληθούμε τις ώρες που δεν φυσάει τουλάχιστον με άλλα σπορ της παραλίας, όπως είναι το slackline και το indoboard. Πιο πολλά θα μας πει ο Θωμάς Πακετζής σχετικά με αυτά τις δύο εναλλακτικές. Για όσους δεν έχουν σχέση με τη ρακέτα και το τάβλι, όταν δεν φυσάει και δεν μπορούν να ασχοληθούν με το kitesurf ή με το windsurf, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βελτιώσουν την ισορροπία τους. Το slackline, ένα άθλημα πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, βοηθάει σαφώς στο να νιώσουμε λίγο ζογκλέρ του τσίρκου. Το indoboard από την άλλη μεριά μιμείται τις κινήσεις του surf στο νερό. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός των δύο μας βοηθάει να βελτιώσουμε σαφώς την ισορροπία μας. Βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν όταν δεν φυσάει. Όταν ο αέρας όμως είναι πιο δυνατός όπως αυτή τη στιγμή, ελάχιστοι μένουν εδώ, οι περισσότεροι βρίσκονται στο νερό, κάνοντας το αγαπημένο τους άθλημα, windsurf και kitesurf. Η λίμνη λοιπόν προσφέρεται για όλες τις δραστηριότητες σχεδόν, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι η λίμνη είναι ένα ευλογημένο μέρος κοντά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στα 60 μόνο χιλιόμετρα μπορεί κανείς να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θαλάσσιο άθλημα. Λίγο πιο πριν στα λουτρά της Απολωνίας, κοπηλασία και θαλάσσιο σκι, και εδώ, στο σημείο στην παραλία της Νέας Μαδίτου, έχουμε τις ιδανικές συνθήκες για windsurf και kitesurf. Λόγω των στενών της Ρεντίνας, η άβρα, η θαλάσσια, η μπουκαδούρα, το θερμικό φαινόμενο, από τα μέσα του Μαρτίου μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη, ενισχύεται με αποτέλεσμα εδώ να έχουμε πολύ ιδανικές συνθήκες με δυνατότερο αέρα από οποιοδήποτε άλλο μέρος στη Βόρεια Ελλάδα. Φίλοι του windsurf και του kitesurf το ανακαλύψαν το 1993 και μέχρι σήμερα αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και λίγο δραστηριότητες εκτός νερού. Slackline και indoboard. Άλλος ένας αθλητής του windsurfing ασχολείται αρκετά χρόνια με το άθλημα. Προσπαθεί στις ώρες τις ελεύθερες όταν δεν φυσάει να γίνει καλύτερο στο slackline. Τι ακριβώς σου προσφέρει αυτός ο ημάντας, γιατί περί ενός ημάντα πρόκειται? Βοηθάει πάρα πολύ νομίζω στην ισορροπία γενικά του σώματος. Θέλει αυτοσυγκέντρωση, αυτό ακριβώς που έχουμε και μέσα στο windsurf. Και νομίζω ότι ισορροπεί και το μυαλό και την ψυχική ηρεμία. Είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση. Βέβαια στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε νηπιακό στάδιο. Για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, ας δούμε μερικά πλάνα από το εξωτερικό, τι δραστηριότητες. Έχουμε και αγώνες slackline, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό. Απλώς δείτε τα πλάνα για να καταλάβετε τι εννοούμε. Σταύρουλα Μακρύ Πακετζή, μια αθλήτρια στο χώρο του windsurfing, έμπερη, πολύ καλή στο windsurfing, αλλά μάλλον αρχάρια στο indoboard. Σωστά τα λέω, Σταυρούλα? Μια χαρά τα λέω, Σάρι. Θα σας έλεγα ότι βοηθάει πάρα πολύ το indoboard στο surf, στην ισορροπία, γιατί μαθαίνουμε εδώ πέρα πώς να ισορροπούμε το σανίδι, πώς να καθόμαστε πάνω σε ένα σανίδι, και όποιος το δοκιμάσει θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ καλό μάθημα. Βέβαια θέλει κάποιες ασκήσεις και σίγουρα με κάποιον έμπειρο, ο οποίος θα σας δείξει τα κόλπα του πώς θα ισορροπήσετε τα πρώτα σας βήματα. Γιατί οι πτώσεις είναι πάρα πολύ εύκολες, οπότε θα χρειαστείτε έναν προπονητή σε εισαγωγικά, ο οποίος θα τον κρατάτε, θα τον έχετε απέναντί σας για να ισορροπήσετε. Και αφού το μάθετε, θα δείτε πόσο καλή γυμναστική είναι. Σταυρούλα, πόσα χρόνια προσπαθείς στην indoboard? Θα έλεγα τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τρώω και εγώ τις τούμπες μου. Αλλά βοηθάει, βοηθάει πολύ. Βοηθάει πολύ στην ισορροπία. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να νιώσει λίγο πώς είναι το surf, το kite, την ισορροπία, θα το νιώσει στο indo. Στο εξωτερικό όμως έχουμε αθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν αντί για μία σανίδα μέχρι και 3 και κάνουν κόλπα τα οποία ούτε φανταζόμαστε. Ας δούμε τι εννοούμε. Όπως καταλάβατε από αυτά που είδατε, το επίπεδό μας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Όμως είμαστε σίγουροι ότι με υπομονή και κυρίως με επιμονή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Μέχρι τότε, τα λέμε. Γεια χαρά!